Αν είχαμε τη δυνατότητα να μεταφερθούμε εν πνεύματι στον Άδη τη στιγμή που τον επισκεπτόταν ο βασιλιάς της δόξης και παρακολουθούσαμε σαν σε κινηματογραφική ταινία τα όσα συνέβησαν, ίσως να αναθεωρούσαμε τον τρόπο σκέψης και ζωής και το είδος της πίστεώς μας και θα επιστρέφαμε στην παρούσα πραγματικότητα συγκλονισμένη και εκστατική. Θα ακούγαμε τον πρόδρομο Ιωάννη, κορυφαίο του χορού των προφητών, να ανοίγει το δρόμο και να ετοιμάζει την οδόν του Κυρίου, κάνοντας ευθεία στα στρίβους αυτού. Θα βλέπαμε τη χαρά και την ελπίδα ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων των δικαίων. Θα ακούγαμε γνώριμα στον Αδάμ και την Εύα πόδια να περπατούν. Θα ακούγαμε τα βήματα που κάποτε τους τρόμαξαν και κρύφτηκαν από ντροπή εκείνο το δειλινό όταν είχε γίνει περίγελος του πονηρού Όφεως. Θα τους ακούγαμε να λένε «Τότε από φόβο κρυφτήκαμε, τώρα φόβος κυριεύει τον Άδη, τότε κρυφτήκαμε από το πρόσωπό του, τώρα αναζητούμε το λυτρωτικό φως του προσώπου του». Θα βλέπαμε τους δαίμονας να τρέχουν πανικόβλητοι προς τις πύρες του Άδου για να τις ασφαλίσουν γερά, ώστε να μην εισέλθει ο Χριστός. Θα ακούγαμε τις φωνές των αγγέλων απ' έξω να φωνάζουν «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πύλε αιώνιε και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Θα βλέπαμε τον Ιησού Χριστό να σπάσει τις πύλες της κολάσεως, να συντρίβει το κράτος και την ισχύ του διαβόλου, να ακτινοβολεί πανέμορφος ολόδροσος, ολόλαδρος, με το φως της θεϊκής του φύσης και να λέγει βροντόφωνα «Πού είναι τώρα Άδη η νίκη σου, πού είναι θάνατε το κεντρί σου». Θα βλέπαμε τον αρχηγό της ζωής και του θανάτου, τον βασιλέα ουρανού και γης βασιλεύοντα και στα καταχθόνια να κρατά στα κραταχέρια του τους πρωτοπλάστους και θα τους ακούγαμε να λέγει στον Αδάμ «Έγινε ο καθέβδον και ανάστα εκ των νεκρών, εγώ ο Θεός σου που έγινα για σένα Υιός σου, λέγω στους φυλακισμένους του διαβόλου, εξέλθετε και τους καθημένους εν χώρα και σκιά θανάτου, φωτιστείτε και τους νεκρούς αναστηθείτε». Σήκω, Αδάμ, δεν σε έπλασα για να σε κατέχει ο θάνατος. Ανάστα εκ των νεκρών, αναστήσου πλάσμα μου και εικόνα δική μου. Εσύ σε μένα και εγώ σε σένα μαζί υπάρχουμε. Για σένα έγινα άνθρωπος. Για σένα ο δεσπότης έλαβα δούλου μορφή. Για σένα ο υπεράνω του ουρανού ήρθα στη γη και κάτω από αυτήν. Για σένα νεκρώθηκα για να ζήσεις. Κοίταξε τα φτισήματα που δέχτηκα στο πρόσωπό μου. Για να σε αποκαταστήσω στο αρχαίο εμφύσιμα, κοίταξε τα μαστιγώματα που δέχτηκα στην πλάτη για να σκορπίσω τις αμαρτίες σου, το βαρύ φορτίο που ήταν στη δική σου πλάτη και σε κρατούσε, συγκύπτοντα προς το κόμμα και στα κοϊκά. Κοίταξε τα σημάδια από τα καρφιά που δέχτηκα στα άκρα για να καταστήσω αργό τον διάβολο, δένοντας τα πόδια και τα χέρια του, ελευθερώνοντας τα δικά σου μέλη από την τυραννία του. Κοίταξε τα χέρια μου που άπλωσα στο ξύλο καλός για σένα, που άπλωσες τα χέρια στο ξύλο κακός. Θα ακούγαμε τον Κύριο αποφθινόμενο στην Εύα να λέγει «Αναστήσου η πρώτη γυναίκα της γης του Άδη του ουρανού, για σένα γεύθηκα πικρή χωρή, για να θεραπεύσω την πικρή ειδονή που ένιωσες με την παράνομη βρώση, για σένα γεύθηκα όξος, για να καταργήσω το πικρό ποτήρι του θανάτου σου, για σένα δέχτηκα κάλα μου, για να υπογράψω την ελευθερία στο γένος των απογόνων σου. Για σένα ύπνωσα το σταυρό, για σένα που ύπνωσες στον παράδεισο».
Για σένα δέχτηκα τροφέα στην πλευρά, για σένα που έπλασα από την πλευρά του Αδάμ. Για σένα κλεβάστηκα για να σε δοξάσω στο πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας μου. Για σένα καταδικάστηκα για να σου χαρίσω την ελευθεριά από τη φυλακή του Άδη. Για σένα έγινα καταφύσει άνθρωπος για να γίνεις εσύ και τα τέκνα σου κατά χάριν Θεός. Για σένα δέχτηκα θάνατο για να ζήσεις, που αν και ονομάστηκες από τον άντρα σου ζωή, που χάρεσες εν τούτης τον θάνατο. Θα βλέπαμε τους ευσεβείς να περικυκλώνουν τον Κύριο, να τον χειροκροτούν, να τον ακολουθούν, κράζοντας με αφάνταστα χαρούμενη φωνή, δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ο λυτρωτής και σωτήρ των ανθρώπων. Θα ακούγαμε αδελφοί μου και το σπαρακτικό θρήνο και οδυρμό του διαβόλου, όχι γιατί νικήθηκε από τον Κύριο ως Θεό, αλλά γιατί νικήθηκε από τον Κύριο ως άνθρωπο. Αν τα ζούσαμε και εμείς όλα αυτά, είναι σίγουρο πως δεν θα υπήρχε περίπτωση απιστίας. Σήμερα ο Θωμάς ζητά να δει τον Κύριο αναστημένο, όχι από απιστία, αλλά από μεγάλο πόθο να τον ξανασυναντήσει, να τον ξαναδεί, να τον φιλήσει, να τον προσκυνήσει. Είναι βέβαια ανώτερη και μακαρία η πίστη εκείνων που βλέπουν τον Χριστό με τα μάτια της καρδιάς, εκείνων που εμπιστεύονται την αγάπη τους ως τη μεγαλύτερη απόδειξη της παρουσίας Του μέσα από τη φαινομενική απουσία Του. Γι' αυτό και όσοι στερούμε σε πίστη, ας Τον παρακαλούμε διαπεσβειών του Αποστόλου Θωμά με τα ακόλουθα λόγια: «Πρόσθες